σε ευφυΐα. Ναι, συλλογική ευφυΐα των δύο. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, διαισθάνομαι έναν αέρα νέας αισιοδοξίας εδώ στην Αθήνα. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πώς η ελληνική δημοκρατία επιβιώνει τα τελευταία χρόνια, διότι δεν έχει υπάρξει ύφεση σαν την ελληνική εκτός περιόδων πολέμου, και ιδιαίτερα σε μια πολύ μεγάλη περίοδο, σίγουρα όχι. Υπήρχε ανεργία, υπήρχε η ακροδεξιά, η Χρυσή Αυγή, ένα αίσθημα κατάρρευσης. Παρά τα αυτά, η ελληνική δημοκρατία στο τέλος κατάφερε να δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα και να είμαστε. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν έπεσε από τον γκρεμό? Προφανώς, γιατί επιδείξαμε συλλογική ευφυΐα. Έτσι δεν είναι? Αλλά πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Με πολύ μεγάλη επιτυχία καταδείξατε ότι η Ελλάδα διήλθε την μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπιστεί ποτέ από οποιαδήποτε δημοκρατία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι θεσμοί μας αντιμετώπισαν μεγάλες προκλήσεις, ο λαϊκισμός ήταν σε άνοδο σαφώς. Ήμασταν οι πρώτοι που εκλέξαμε ένα λαϊκίστικο αριστερό κόμμα στην εξουσία. Δεν θα πρέπει κανείς να ξεχάσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε μέσω συμμαχίας με τους λαϊκιστές της δεξιάς. Δόξα τω Θεώ, προσαρμόστηκαν στην πραγματικότητα, αλλά με κάποια καθυστέρηση και φυσικά με κάποιο κόστος για την οικονομία. Πιστεύω ότι αυτό που συνέβη στη διαδικασία ήταν μια άσκηση μέσω της οποίας η ελληνική κοινωνία ορίμασε σημαντικά. Κατανοήσαμε ότι οι λαϊκιστές όταν έρθουν στην εξουσία δεν προσφέρουν καμία πραγματική λύση στα πραγματικά προβλήματα. Και θα έλεγα ότι υπήρχε μια συλλογική επαναπροσαρμογή, όπου η ελληνική κοινωνία επέλεξε ένα κόμμα το οποίο θεωρήθηκε να είναι του παλιού κατεστημένου, αλλά το οποίο άλλαξε αρκετά, έτσι ώστε να του δοθεί μια ευκαιρία να κυβερνήσει. Θα έλεγα λοιπόν ότι η Ελλάδα, όπως γράψατε κάποτε, πρώτα ήμασταν φυσικά σε αυτό το κύμα λαϊκισμού, ίσως ήμασταν και οι πρώτοι που μπήκαμε στην πολιτική του μετά-λαϊκισμού. Αλλά αυτό που βρήκα ενδιαφέρον ήταν πως τούτο δεν ήταν απαραίτητα μια κακή άσκηση, γιατί ήταν μια άσκηση όπου το πολιτικό μας αφήγημα βρήκε ένα κοινό έδαφος με την κοινωνία. Με άλλα λόγια, η κοινωνία ορίμασε από τα κάτω προς τα πάνω εν το μέσο της διαδικασίας. Και έτσι λοιπόν, υπ' αυτήν την έννοια, όσοι προϊόνιζαν την πτώση της δημοκρατίας, αποδείχτηκαν λάθος, σαφώς, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα τουλάχιστον. Πιστεύετε ότι η ιδιότητα του μέλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κυριάκο, παρήχε ένα απαραίτητο σοβαρό πλαίσιο, γιατί όλοι επιτίθενται στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το αγαπούν αυτό. Πιστεύω ότι είναι το μεγαλύτερο μεταπολεμικό θαύμα που έφερε ευημερία και σταθερότητα σε αυτή την Ήπειρο. Χωρίς αυτό το πλαίσιο, πιστεύετε ότι ο κίνδυνος για την Ελλάδα θα ήταν μεγαλύτερος? Σαφώς, σαφώς. Εμείς φτάσαμε πολύ κοντά στην έξοδο από την Ευρωζώνη. Ναι, οι Έλληνες ψήφισαν να εγκαταλείψουν το ευρώ το 2015. Δεν είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες κατάλαβαν απολύτως τι ψήφισαν. Και αυτό πρέπει να πω, ότι ήταν ενδιαφέρον ότι συνέβη το εξής. Εάν δούμε ότι η συμμετοχή του κοινού εκφράζεται μέσω δημοψηφισμάτων και αν δώσουμε στους ανθρώπους τη δύναμη να εκφραστούν εκτός εκλογών, τότε αυτό ήταν μια μεγάλη απάτη. Γιατί? Διότι αυτό που συνέβη ήταν ένα δημοψήφισμα, ένα συγκεκριμένο ερώτημα που αντιστράφηκε μία εβδομάδα μετά. Δεν ήταν αυτό αντιδημοκρατικό? Τότε ο Πρωθυπουργός Τσίπρας να πάει στον ελληνικό λαό και τότε τους ζήτησε τη γνώμη τους, και εδώ η συλλογική ευφυΐα ποια ήταν? Η συλλογική ευφυΐα είπε βγάλε μας από το γνώμα λιτότητας και κατόπιν αγνώρισε το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε,
Όλα τα δημοψηφίσματα έχουν την τάση να προτείνουν και την απάντηση. Άρα το ερώτημα, μάλλον το ζήτημα είναι πώς θέτεις το ερώτημα στα δημοψηφίσματα. Εγώ ήμουν αρκετά σκεπτικιστής σχετικά με τα δημοψηφίσματα εν γέννη. Και συνεχίζω να είμαι, συνεχίζω να πιστεύω ότι στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βρούμε και νέους τρόπους για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει εμπλοκή των πολιτών, αλλά η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι η νόρμα, είναι ο κανόνας. Είμαι μαθητής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό συνέβη σε ένα πολύ πεπερασμένο αριθμό ατόμων τότε στην αρχαία Ελλάδα. Επίσης, είμαι της άποψης ότι τα πολιτικά κόμματα που είναι ο μηχανισμός μέσω των οποίων εκφράζεται η αντιπροσωπευτική δημοκρατία μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να γίνουν πιο συμμετοχικά, να γίνουν πιο ανοιχτά, μπορούν να εμπλακούν σε δημόσιο διάλογο, στη δημόσια σφαίρα, αλλά στο τέλος της μέρας οι σημαντικές αποφάσεις για το εγγύς μέλλον θα ληφθούν από αντιπροσωπευτικές κυβερνήσεις και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αντιπροσωπευτικές κυβερνήσεις δεν αντιπροσωπεύουν μόνο το ενδιαφέρον μιας συγκεκριμένης ελίτ που δουλεύουν για το δικό τους συμφέρον. Και κάποιες φορές εναπόκειται σε εμάς. Ξέρετε, ακούω πολύ συχνά αυτόν τον διάλογο σχετικά με τις ελίτ. Και εγώ εδώ θα έλεγα, όντας και λίγο προκλητικός, ότι εγώ φυσικά αντιτίθεμαι στις ελίτ, αν και προέρχομαι από μια πολιτική οικογένεια. Αλλά έχω μια συγκεκριμένη δημόσια παρουσία. Ένα κόμμα δεν πρέπει μόνο να αντιπροσωπεύει τις ελίτ, πρέπει να ανοίγεται. Χρειαζόμαστε φρέσκο νέο αίμα. Ένα κόμμα πρέπει να είναι πιο δημοκρατικό, διότι λαμβάνονται αποφάσεις και στο τέλος της ημέρας, όταν κοιτάζουμε τους ανθρώπους, όταν κοιτάζουμε το τι αποφασίζουμε εν ονόματι του λαού, πρέπει να υπάρχει ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας εντός ενός κόμματος και όχι μόνο να αντιπροσωπεύονται συγκεκριμένα κομμάτια της κοινωνίας. Γιατί μία αιτία της κρίσης ήταν ότι το πολιτικό σύστημα κατελήφθηκε από συγκεκριμένες ομάδες. Και τελικά αυτά τα κομμάτια, είτε τα συνδικάτα, είτε επιχειρήσεις, ένα κομμάτι των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα έλαβαν πολιτικές αποφάσεις που μόνο εξυπηρετούσαν τα δικά τους συμφέροντα. Όταν πείσουμε τους ανθρώπους ότι μπορούμε να σπάσουμε αυτό το φαύλο κύκλο, αυτό που ακούμε από όλους, ότι η πρόκληση πραγματική είναι η συμμετοχική ανάπτυξη, να τους πείσουμε ότι η αιτία της ελληνικής περιπέτειας δεν ήταν η πολιτική, η ταυτότητα της πολιτικής που βλέπετε αλλού, αλλά μια βαθιά οικονομική κρίση, όταν πείσουμε τους ανθρώπους ότι είμαστε εδώ για να δουλέψουμε για όλους και ιδιαιτέρως για τους λιγότερο προνομιούχους, ότι θέλουμε να εξαλείψουμε κάθε ανισότητα και αυτή είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, τότε πρέπει να πω ότι καταφέραμε να πείσουμε αρκετούς για να μας δώσουν μια ευκαιρία να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Πιστεύετε ότι η αποτυχία των δυτικών δημοκρατιών κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα έως τώρα και ο λόγος πίσω από τα κινήματα λαϊκισμού που μεγαλώνουν παντού, του κλίματος ξενοφοβίας κτλ., ήταν η γενικότερη αποτυχία των προνομιούχων να κατανοήσουν αυτούς που δεν έχουν, αυτούς που αισθάνονται αόρατοι, αυτούς που αισθάνονται αποξενωμένοι από τις ιδέες της μεγάλης πόλης κτλ. Κτλ. Και θεωρείτε ότι εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό το άλμα. Ξέρετε, κάποιες φορές πρέπει να αναρωτηθούμε πώς κατανοείς, πώς εκλαμβάνεις, τι σημαίνει για κάποιον να μένει, να έχει ως εισόδημα 500 ευρώ το μήνα. Εσείς μπορείτε, Κυριάκο, μπορείτε να το κάνετε αυτό, να το φανταστείτε. Κοιτάξτε, πρέπει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για να βάλεις τον εαυτό σου όσο μπορείς, τουλάχιστον διανοητικά, στη θέση αυτού του ανθρώπου. Και πιστεύω ότι έχετε απολύτως δίκιο, διότι υπήρχε μια μεγάλη μαζική αποτυχία των ελίτ να κατανοήσουν τις νέες κλιμακώσεις που ήταν απόρρια των τεχνολογικών αλλαγών, της παγκοσμιοποίησης, τον μαζικό αντίκτυπο της συγκέντρωσης εισοδήματος και πλούτου, ιδιαιτέρως
στις καπιταλιστικές κοινωνίες και φυσικά στις ΗΠΑ. Το γεγονός επίσης ότι πολλοί άνθρωποι αισθάνθηκαν ότι έμεναν πίσω, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, ότι υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των νέων ανθρώπων που είναι πιο κοσμικοί και των πιο ηλικιωμένων που είναι πιο παραδοσιακοί. Οι ελίτ δεν πέτυχαν να κατανοήσουν ότι οι αιτιάσεις των λαϊκιστών ήταν απολύτως αληθείς, διότι πράγματι ήταν αλαζόνες, επειδή πίστευαν ότι αυτό δεν ήταν πραγματικό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε κάτι, να υπάρξει ένα μάθημα για μας από τις αποτυχίες που οδήγησαν στην άνοδο αυτών των λαϊκιστικών κινημάτων. Και φυσικά εγώ επικεντρώνομαι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με την ταυτότητα του λαϊκισμού. Γιατί? Διότι η εμπειρία μας στην Ελλάδα δεν σχετίζεται με αυτή τη συνιστόσα, όσο περισσότερο με το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης και πώς μπορεί να βγεις από αυτή. Η Βρετανία είχε προβλήματα και μετά υπήρχε υποθέτω για το Brexit και η αγωνία που επήλθε. Υπάρχει μια τέρμονη αγωνία. Πιστεύετε ότι η Βρετανία μπορεί να πάρει ένα μάθημα και να κάνει μια κολοτούμπα, όπως τη λέτε εδώ, και απλώς να αλλάξει γνώμη ή να αγνοήσει την ψήφο? Πιστεύετε ότι το ελληνικό παράδειγμα θα μπορούσε να εξυπηρετήσει? Νομίζω και ίσως να μην το σχολιάσω πάρα πολύ δημόσια αυτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ αυτού που συνέβη στην Ελλάδα το 2015 και του τι συμβαίνει στην Μεγάλη Βρετανία σήμερα. Αν και πιστεύω πως το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο όταν έχεις μια κοινωνία που είναι τόσο διαιρεμένη σε ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Όταν υπάρχει διαχωρισμός και όταν δεν υπάρχει πραγματική πολιτική ευθυγράμμιση προς επίρρωση συγκεκριμένων απόψεων, τότε οι αλλαγές είναι πολύπλοκες, γιατί οι εκλογές δεν λύνουν απαραίτητο πρόβλημα. Εάν στο Ηνωμένο Βασίλειο είχατε ένα κόμμα Brexit και ένα κόμμα του να μείνεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, τότε μια εκλογή θα έλυνε τα πράγματα. Αλλά οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κομμάτων είναι λιγότερο διακριτές. Έτσι θα θέλατε να μείνει η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχω δηλώσει δημοσίως ότι η απόφαση του Brexit είναι μια απόφαση που θα κοστίσει περισσότερα προβλήματα για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο θα χάσει σε αυτό το πλαίσιο. Ταυτόχρονα, επίσης, έχω πει ότι έχουμε μια συμφωνία επί του παρόντος. Έχει μια σημαντική συνιστόσα που είναι τα Ιρλανδικά σύνορα. Δεν βλέπω αρκετή πρόοδο να γίνεται σε επίπεδο Ηνωμένου Βασιλείου και το πώς αυτό μπορεί να παράσχει αξιόπιστες λύσεις. Γι' αυτό, ξέρετε, θα έχουμε τρεις δύσκολες εβδομάδες στην Ευρώπη, όπου αυτά τα ζητήματα θα ζητηθούν και την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Η παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Κάποιες φορές δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς τα πολιτικά συστήματα προσαρμόζονται στη βούληση του λαού. Μία παράμετρος που νομίζω ότι δεν λαμβάνει αρκετή προσοχή από τους πολιτικούς αναλυτές είναι η σπουδαιότητα των εκλογικών συστημάτων. Έχετε τρεις διαφορετικούς τύπους. Έχουμε το σύστημα που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου μπορεί να καταλήξεις με μια αυξημένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Απλώς αν πάρεις 40% των ψήφων, μπορεί να καταλήξεις με 70-80% των εδρών. Έχουμε επίσης την αναλογική αντιπροσώπευση. Έχουμε μια ενισχυμένη αναλογική στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα δίνει στο πρώτο κομμάτι τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης στο δύναμο. Και έτσι μπορεί να διασφαλίζει την σταθερότητα, ενώ ταυτοχρόνως τα μικρότερα κόμματα δεν μπορούν να παίξουν το ρόλο της αρνησικυρίας, γιατί υπάρχει πάντοτε το πρόβλημα συμμαχιών και συνασπισμών, όπου στο τέλος αυτό μπορεί να οδηγήσει σε απουσία δράσης. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο σύστημα, πιστεύω ότι αν ένα κόμμα πάρει 40%, τότε αξίζει να κυβερνήσει με απόλυτη πλειοψηφία ή μπορεί να έχεις
90.000 τουρίστες και να εκλέξουν τον Πρωθυπουργό όπως έγινε τον Μπόρις Τζόνσον. Τώρα, η Elizabeth Warren έχει ένα πλάνο για όλα. Εσείς επίσης έχετε πολλά σχέδια. Πιστεύω ότι και πάλι είναι η οικονομία ηλίθι, όπως έλεγαν κάποτε. Η οικονομία άρχισε να επανακάμπτει το 2016, η ανεργία είναι ακόμα στο 17%, οι τράπεζες έχουν αρκετά προβλήματα, η ανεργία των νέων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είδα στον Economist ότι περίπου οι μισοί Έλληνες δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, άρα τα προβλήματα παραμένουν. Πώς θα μετατρέψετε την Ελλάδα σε μια κανονική άνοδο, πώς θα διατηρήσετε αυτό το πνεύμα αισιοδοξίας τουλάχιστον για λίγο? Πρώτα απ' όλα, ας αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι κάτι πράγματι έχει αλλάξει στην ελληνική κοινωνία μετά τις εκλογές του Ιουλίου. Υπάρχει μια γενικότερη νότα αισιοδοξίας. Έχουμε αφήσει πίσω μας την κρίση. Τούτο αντανακλάται σε όλους τους οικονομικούς παράγοντες. Εάν κοιτάξετε το αίσθημα των επενδυτών, πράγματι υπάρχουν οδικές πορείες, αντίθετα με άλλες χώρες, για παράδειγμα στη Γερμανία. Άρα υπάρχει ένα πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε μια φρέσκια νέα αρχή και καταστήσαμε σαφές ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους πρώτους 6 μήνες αυτής της κυβέρνησης για να εφαρμόσουμε πραγματικές αλλαγές και να σπάσουμε το φαύλο κύκλο ο οποίος μας κράτησε στο παρελθόν για μια δεκαετία. Πώς το κάνεις αυτό? Τρεις σημαντικές συνιστώσεις. Αλλάζεις την δημοσιονομική πολιτική, αρχίζεις να έχεις φοροελαφρύνσεις για όλους, όχι μόνο για τους λίγους. Πιστεύω ένθερμα ότι μια οικονομία που ακόμη έχει αρκετές φοροδιαφυγές, εάν μειώσεις τους συντελεστές, θα έχεις μεγαλύτερη συμμόρφωση. Άρα υπάρχουν ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις κτλ. Ναι, το πρώτο κομμάτι που είναι σημαντικό είναι αρχίσαμε την περικοπή φόρου στο real estate, στην κλιματαγορά. Υπήρχε κάποιο σκεπτικό μου, γιατί το κάνουμε αυτό? Το επιχείρημα είναι απλό. Πρώτα απ' όλα αυτό επηρεάζει όλους. Εγώ σέβομαι πάρα πολύ τον πρόεδρο Μακρόν στη Γαλλία. Έχουμε πολύ καλή προσωπική σχέση. Αλλά πάντοτε είδα ότι η πρώτη του περικοπή ήταν ο φόρος περιουσίας για τους πλουσίους. Πιστεύω ότι ήταν λάθος. Νομίζω ότι ήταν ένα πολιτικό λάθος. Και πάντα υπάρχει αυτή η λογική πως υπάρχει ένα αποτέλεσμα που επηρεάζει όλους. Όχι. Η δική μας περικοπή ήταν οριζόντια. Έτσι λοιπόν δώσαμε μεγαλύτερη ανάσα στα νοικοκυριά. Δώσαμε λοιπόν ένα ξεκάθαρο σήμα. Όταν κόβουμε φόρους, όταν υπάρχουν φοροελαφρύνσεις, θα υπάρχουν για όλους. Και τα πιο αδύναμα νοικοκυριά υποφελήθηκαν το περισσότερο. Γιατί αυτή η οικονομία εμφορείται από την μεταγορά και το real estate. Όταν οι τιμές στο real estate αρχίζουν να ανεβαίνουν, όπως έχει ήδη συμβεί, αυτό θα βοηθήσει τις τράπεζες, που φυσικά έχουν αρκετές περιουσίες, αρκετά ακίνητα. Και βοηθά επίσης τις οικοδομές. Άρα, δεν είναι μόνο ένα μέτρο που υποστηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, αλλά μιλάμε και για ένα μέτρο που αυξάνει τα έσοδα, αυξάνει την ανάπτυξη. Επιπλέον, περικόπτουμε τις δαπάνες, μειώνουμε το φόρο των μερισμάτων και εμείς ξέρουμε ότι θα υπερβούμε τους δημοσιονομικούς μας στόχους για το 2019, που δεν ήταν δεδομένο όταν αναλάβαμε. Θα ήθελα να το υπενθυμίσω, να υπενθυμίσω στο ακροατήριο, πως όταν αναλάβαμε υπήρχε ένα δημοσιονομικό κενό για το 2019. Τώρα θα υπάρχει ένα πλεόνασμα και εμείς θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Εάν υπάρχει ένα πλεόνασμα στο Δεκέμβριο, θα χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξουμε τους αδυνάμους. Για το 2020 είπαμε ότι μπορούμε να είμαστε στο 3,5%, που είναι ο στόχος. Ο προϋπολογισμός που θα υποβάλουμε κινείται προς αυτό. Ναι, αλλά είπαμε το 2020 ότι θέλουμε να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση με τους πιστωτές για το πώς μπορούμε να αρχίσουμε να μειώνουμε αυτό το μεγάλο στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος. Συζητήσαμε επί Μακρόν με εκείνους και τότε τα επιτόκια θα δούμε πώς θα είναι. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας, δανειστήκαμε με αρνητικά επιτόκια χτες, το οποίο ήταν αδιανόητο πριν από ένα χρόνο. Συνέβη, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην νέα κυβέρνηση. Άρα οι άνθρωποι θα δίνουν χρήματα με αρνητικό επιτόκιο. Ναι. Ακόμη και ένα πολύ μικρό ποσό. Άρα η Ελλάδα έχει επανέλθει. Ναι, η Ελλάδα έχει επανέλθει. Καμία φωλή, όχι μόνο έχει επανέλθει. Ναι, αλλά μιλώντας για real estate,
Αυτά τα κομμάτια και υπάρχουν εκεί. 10 χρόνια μετά τα πρώτα σχέδια, τίποτα δεν έχει γίνει. Και οι άνθρωποι λένε, ωραία, ελληνική γραφειοκρατία, ελληνικά εμπόδια, πάντα υπάρχουν εμπόδια. Πώς ξεπερνάς αυτού του είδους το αίσθημα της ελληνικής αδράνειας? Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το ελληνικό αεροδρόμιο, παράδειγμα. Τι κάναμε με το παλιό ελληνικό αεροδρόμιο, το ελληνικό? Εμείς κληρονομήσαμε μια πολύπλοκη κατάσταση. Κάναμε μια δέσμευση ότι σε 2 μήνες θα εκδώσουμε 4 υπουργικές αποφάσεις σε σχέση με τις αποφάσεις για να ξεμπλοκαριστεί το πρόγραμμα. Το κάναμε. Ήμασταν πίσω στο χρονοδιάγραμμα. Είπαμε ότι θα υπάρχει ο νέος διαγωνισμός για την κατασκευή καζίνο. Είχαμε μια καθυστέρηση 4 ημερών. Αντί για 30 Σεπτεμβρίου υπήρχε η τελική απόφαση 4 Οκτώβρη, αλλά έχουμε ήδη 2 εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία δημιουργίας καζίνου στο ελληνικό. Ο project manager, ο διαχειριστής του σχεδίου, είναι εδώ για να χρηματοδοτήσει το έργο. Πολύ ενδιαφέρον για αυτό. Το έργο θα αρχίσει το 2020. Άρα, αποδείξαμε στους ανθρώπους ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν εάν υπάρχει πολιτική βούληση και εάν υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Αυτά δεν υπήρχαν παρελθόν. Κυριάκο, κάποτε είναι αναπόφευκτο στη δημοκρατία. Ο μήνας του Μέλιτος θα τελειώσει. Ο μήνας του Μέλιτος θα φτάσει στο τέλος και εσείς θα έχετε να αντιμετωπίσετε κάτι άλλο. Τι θα πείτε τότε στους Έλληνες? Πώς θα πείσετε στους Έλληνες πολίτες να συνεχίσουν το μονοπάτι που εσείς ξεκινήσατε? Πιστεύω ότι ποτέ δεν υπήρχε μήνα του Μέλιτος. Όχι, θα σας πω γιατί. Θα σας πεις, οι πρώτες 100 μέρες. Όχι. Αισθάνονται καλά γιατί έχουμε ξεπεράσει προσδοκίες. Αν δεν συνέβαινε αυτό, δεν θα ήταν μήνα του Μέλιτος. Είναι πολύ απλό. Ναι, οι άνθρωποι αισθάνθηκαν καλά για τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά από 100 μέρες. Ναι. Αν και είμαι λίγο πιο αισιόδοξος, γιατί αισθάνονται καλύτερα για μας τώρα σε σχέση με το να αναλάβαμε αρχικά. Λέτε ότι ο μήνας του Μέλιτος δεν θα τελειώσει? Όχι. Λέω ότι ο κάθε μήνας του Μέλιτος τελειώνει. Λέω αυτός ο μήνας του Μέλιτος είναι πιο ορθολογικός. Ορθολογικός μήνας του Μέλιτος. Μ' αρέσει αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Είναι καλύτερη η ορθολογική μήνες του Μέλιτος. Γιατί? Γιατί θα ήθελα να υπενθυμίσω στο κοινό μας. Δεν είστε ρομαντικός. Όταν εξελέγει ο κύριος Τσίπρας, το Φεβρουάριο του 2015 είχε περισσότερες θετικές εκτιμήσεις από το κοινό από ό,τι έχω εγώ τώρα. Και μετά το καράβι πήγε στα βράχια. Γνωρίζω ότι δεν μπορείς να καταπολεμήσεις τα διάφορα γεγονότα, γιατί θα προκύψουν απρόπτα. Αυτό που λέω όμως είναι ότι έχουμε ένα σχέδιο. Εμείς είμαστε προσκολλημένοι στο σχέδιο. Οι άνθρωποι χαίρονται που εμείς έχουμε σχέδιο. Δεν μας λένε, μας αρέσει που κάνετε αυτό που μας είχατε πει ότι θα κάνετε. Ήμουν ανοιχτός και είπα πως όταν κάνουμε λάθη, θα πούμε στους ανθρώπους, εμείς έχουμε θέσει ετησίους στόχους. Πήγα στην Θεσσαλονίκη, που είναι η διεθνής έκθεση. Είπα, κοιτάξτε, θα αλλάξω το format. Θα σας πω τι θα κάνω για το επόμενο έτος. Θα έρθω εδώ σε ένα χρόνο, θα σας πω τι κάναμε. Θα δώσω εξηγήσεις όταν αποτύχουμε και θα θέσω στόχους για την επόμενη χρονιά και πάλι. Γνωρίζω απολύτως το γεγονός ότι αυτός ο παράγοντας του μήνα του Μέλιτος δεν θα κρατήσει για πάντα, αλλά θα υποφεληθούμε από αυτό. Λέτε ότι ο ορθολογικός μήνας του Μέλιτος κρατά περισσότερο. Ναι, γιατί ένας τέτοιος μήνας βασίζεται στο πιστεύω ότι κάτι μπορεί πράγματι να αλλάξει για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δεν είναι απλώς ένα ερώτημα ότι στους ανθρώπους αρέσω εγώ ή η κυβέρνησή μου, γιατί μπορεί να μιλάμε καλά στο κοινό ή μπορεί να χρησιμοποιούμε συγκεκριμένους τρόπους. Νομίζω ότι ένα από τα μαθήματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από τη συμμετοχή των πολιτών, για να επανέλθω στην προηγούμενη πολύ σημαντική παρουσίαση, κατά τη δική μου άποψη υπάρχουν λίγα περιθώρια λιγμών. Οι άνθρωποι θα δουν οτιδήποτε κάνεις στη δημόσια σφαίρα και θα θυμώσουν αν πάνε τους κοροϊδέψεις. Χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να έχεις και τη συμμετοχή τους. Αλλά αν προσπαθήσεις να αποκρισταλώσεις μια ψεύτικη πραγματικότητα, τουλάχιστον σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία έχει περάσει τόσα πολιτικά πειράματα, οι άνθρωποι θα το καταλάβουν αμέσως. Για να επανέλθω στο ερώτημά σας. Όταν πρώτα ανέλαβα την εξουσία, όλοι μου έλεγαν
Το εξής. Πρέπει να κρυφτείς γρήγορα. Και έπειτα κοίταξε τα άλλα πολιτικά παραδείγματα και είπα, ναι, αλλά κανείς δεν το κάνει αυτό. Και έπειτα, τι θα γίνει αν κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα. Είπα, ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε το μέλλον του μέλητος, θα κινηθούμε πάρα πολύ γρήγορα, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την περίοδο και θα προσπαθήσουμε να αδράξουμε αυτό το θετικό οικονομικό momentum για να επικεντρωθούμε στις μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις που απαιτούν χρόνο για να εξηγηθούν στους ανθρώπους και να εφαρμοστούν. Αλλά αν δεν σπάσουμε το φαύλο κύκλο, αν δεν κατεβάσουμε το δίκτυο ενεργείας, εάν δεν αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα, εάν δεν αυξήσουμε την ανάπτυξη στο 3% που είναι ο στόχος μας, η υπόλοιπη συζήτηση δεν θα είναι και τόσο σχετική. Είστε νέος και δυναμικός, είστε 51. Όταν κοιτάτε τις ΗΠΑ και βλέπετε όλους αυτούς τους υποψηφίους που είναι 70 ετών, που έχουν ήδη πατήσει τα 70. Αυτό σας ανησυχεί? Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοκρατική διαδικασία στη ΣΥΠΑ, που παρακολουθούμε στενά και προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Μόλις γυρίσατε από εκεί, συναντηθήκαμε τον κύριο Πομπέο. Ναι, αυτό είναι μια σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδος. Η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδος είναι στρατηγικής φύσης. Πρέπει να κοιτάξουμε πέρα από τα γραφεία, πέρα από τους στόχους, το ίδιο ισχύει με την Ελλάδα. Όταν υπογράφουμε μια νέα αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, αυτή η συμφωνία θα διαρκέσει για πάρα πολλά χρόνια. Όπως συνέβη και με την προηγούμενη. Η προηγούμενη υπεγράφη στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν κάποιος άλλος ήταν πρωθυπουργός. Αυτό που θέλουμε είναι μια θεσμική συνεργασία με τη ΣΥΠΑ. Δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτή τη σχέση. Είναι μια αμφότερα, μάλλον μια αμφωτέρως επωφελής σχέση και δεν σχολιάζουμε το τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Ωραία. Για να δούμε. Όταν κοιτάζετε τις ΗΠΑ σήμερα, όταν κοιτάτε τον υπέρμαχο του δυτικού κόσμου, του ελεύθερου κόσμου, που υπερασπίζεται τη δημοκρατία, την ελευθερία, το κράτος δικαίου και βλέπετε μια αμερικανική κοινωνία που είναι τόσο διασπαρμένη, και υπάρχει με ένα χάσμα μεταξύ του Κογκρέσου, του Πρόεδρου Τραμπ και του Λευκού Οίκου, διότι ο Πρόεδρος Τραμπ αρνείται να συνεργαστεί με το Κογκρέσο. Είδαμε μάλιστα και την πρόσφατη πρόταση για την επόμενη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ. Όταν βλέπετε όλα αυτά, εσείς ανησυχείτε ότι οι ΗΠΑ έχουν χάσει κάτι το παρελθόν? Κοιτάξτε, ανησυχώ. Πρώτα απ' όλα, ανησυχώ για δύο πράγματα. Πρώτον, ο ιστός της συμφωνίας, της μεταπολεμικής συμφωνίας, το πλαίσιο αυτό που οδήγησε τον κόσμο στα μεγαλύτερα επίπεδα ευημερίας που έχει δει ποτέ, έχει αρχίσει να δέχεται μια επίθεση. Και αυτό είναι προβληματικό. Είναι υπό επίθεση ή έχει αρχίσει να εξηλώνεται? Όχι. Κοιτάξτε, δεδομένου ότι έχεις και άλλες δυνάμεις που αναδύονται, που δεν πιστεύουν στις δημοκρατίες κτλ. Πιστεύω ότι σήμερα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, η συμμαχία μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης είναι πιο σημαντική σήμερα από ό,τι ήταν 20 χρόνια πριν. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι μεγάλης ανησυχίας είναι η κλιματική αλλαγή. Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, ήταν υπέρ του Brexit και μάλλον είναι υπέρ του καταρρυθμισμού της ΕΕ. Άρα, πώς μπορούν οι ατλαντικές σχέσεις να επιβιώσουν όταν έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος αντιτίθεται σε αυτή? Διότι πιστεύω ότι αυτοί οι δεσμοί που είναι βαθιά ριζωμένοι υπερβαίνουν οποιαδήποτε συγκεκριμένο πρόεδρο, πρωθυπουργό κτλ. Οι δεσμοί είναι πολύ βαθύτεροι και ανοιχτά έχω εκφράσει τη διαφωνία μου με αυτές τις πολιτικές. Νομίζω ότι η ΕΕ, παρά τις ατέλειές της, ήταν ένα μοναδικό
πείραμα στο γεγονός των συλλογικών συνεργασιών που έχει επιφέρει πλούτο και ευημερία στην Ήπειρό μας. Νομίζω ότι εκείνοι που προσέτρεξαν να προφητεύσουν στον κατακαιρματισμό της ΕΕ έκαναν λάθος και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους αποδείξω ότι έκαναν λάθος. Πιστεύω ότι σε σχέση με την κοινωνία των ΗΠΑ, κάποιες κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερως η κλιματική αλλαγή, υπάρχει και εκεί μία συνειδητοποίηση από κάτω προς τα πάνω για το γεγονός ότι είναι μία κρίσιμη πρόκληση που δεν μπορεί να λυθεί χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Έχετε λάβει δράση κατά της κλιματικής αλλαγής στις 100 μέρες. Κοιτάξτε, έχουμε λάβει δράση και η πιο σημαντική είναι ότι έχουμε ανακοινώσει ότι θα κλείσουμε όλα τα εργοστάσια λιγνίτη έως το 2028, που είναι η πιο τολμηρή απόφαση που έχει λάβει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κυβέρνηση που είναι λιγνητοπαραγωγός χώρα. Και ο λιγνίτης είναι το 50% περίπου της ενέργειας. Ωραία, πώς αντικαταστεί το λιγνίτη? Φυσικό αέριο. Φυσικό αέριο ως καύσιμο μετάβασης και φυσικά ΑΠΕ. Άρα λοιπόν, εμείς φεύγουμε από το λιγνίτη. Το έχω πει σαφώς, έχω κάνει τη δέσμευσή μου στον ΟΗΕ. Έχουμε πολλά και παλιά εργοστάσια λιγνίτη. Δεν προσφέρουν τίποτα στην οικονομία, γιατί υπάρχει κουμπί διοξείδιου του άνθρακα, αλλά και το κόστος διατήρησης είναι πολύ μεγάλο. Επίσης, θέλω να είμαστε στην προμετωπίδα του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης που θεσμοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μία περιφέρεια που είναι η Δυτική Μακεδονία, που βασίζεται στο λιγνίτη. Και θέλω αυτό να αποτελέσει μία περιπτωσιολογική μελέτη στην Ευρώπη για το πώς μπορείς να φύγεις από το λιγνίτη και να κινηθείς προς περισσότερο βιώσιμες μορφές ενέργειας. Επιπλέον, έως το 2021 θέλουμε να εγκαταλείψουμε πλήρως τα πλαστικά μιας χρήσης. Ναι, ναι, ελάτε σε ένα σούπερ μάρκετ της ΗΠΑ. Ελάτε σε ένα σούπερ μάρκετ της ΗΠΑ για να το δείτε. Εγώ λέω ότι υπάρχουν τομείς όπου η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο παγκόσμιας ηγεσίας στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Και επίσης προτείνω ότι όταν κοιτάξετε το τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία, δεν έχουμε ένα πράσινο κόμμα στην Ελλάδα. Θα ήθελα ως σύγχρονο κεντρό κόμμα, θα ήθελα να αφουγκραστώ τις ρεαλιστικές πτυχές των περιβάλλοντων λόγων. Και ξέρετε, το βρίσκω εξαιρετικά διασκεδαστικό ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ξαφνικά ανακάλυψαν την πράσινη ατζέντα, αλλά πάντοτε γεμίζουν την Αθήνα με πόστερ και αφίσες όποτε θα υπάρχει μια κεντρική ομιλία του κ. Τσίπρα. Δεν φαίνεται να συνάδει τώρα με τα λόγια. Κυριάκο, ποτέ δεν έχετε βγάλει αφίσα? Όχι, ποτέ, ποτέ. Δεν είχε υπάρξει καμία αφίσα κατά την εκστατεία μας. Μηδέν, τίποτα. Αρνηθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε αφίσες. Ακόμη διαβάζετε εφημερίδα σε χαρτί? Όχι, όχι, διαβάζετε ψηφιακή εκδοχή στο iPad. Αλλά κάποιες φορές μου αρέσει το χαρτί, η αίσθηση του χαρτιού. Ακόμη το παλεύω, εάν θα πρέπει ολοκληρωτικά να πάω προς τα e-books, για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσουν και τα δύο, και το χαρτί και το ηλεκτρονικό κομμάτι. Μ' αρέσει το γεγονός ότι έχω την αίσθηση του χαρτιού. Πολύ ωραία. Κυριάκο, για να δούμε για την Τουρκία δύο λόγια. Συναντηθήκατε με τον πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά αυτό που κάνει η Τουρκία σε σχέση με την Ελλάδα είναι αρκετά επιθετικό. Αυτές οι υπερπτήσεις στην Κύπρο, οι εξορίξεις στα ύδατα της Κύπρου και τα λοιπά. Εσείς αισθάνεστε απειλή από την Τουρκία? Πιστεύετε ότι οι σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας είναι στο πιο επικίνδυνο σημείο εδώ και καιρό? Αισθανόμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μπορούμε να έχουμε συμφωνία με την Τουρκία, γιατί έχουμε ισχυρούς συμμάχους και πιστεύουμε πάρα πολύ την εξωτερική μας πολιτική. Πάντοτε ήθελα να έχω διάλογο με τον πρόεδρο Ερντογάν και του είπα ότι θα είναι προς συμφέρον και των δύο χωρών εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα restart, μια επανεκκίνηση δηλαδή στις διμερείς σχέσεις. Αλλά χρειάζονται δύο μέρη για να το κάνουμε αυτό. Και τι είπε? Του το είπα πολύ σαφώς. Θα σας πω εγώ τι είπα, γιατί ήταν ιδιωτική συνάντηση. Κατέστησα σαφές ότι το να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες, τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση ως μοχλό πίεσης προς την Ευρώπη δεν είναι η κατάλληλη στρατηγική, γιατί αρκετές χιλιάδες προσφύγων έρχονται στην Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Άρα άνοιξε την κάνουλα.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ζήτημα των προσφύγων χρησιμοποιήθηκε ως μοχλοπίεση στην Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει την Τουρκία οικονομικά για να αντιμετωπίσει την προσφυγική κρίση, ενώ ταυτόχρονα χρειάζεται να υπάρχει μια ξεκάθαρη απόφαση σχετικά όχι με το τι συμβαίνει μόνο στο Αιγαίο με τις επιπτώσεις, αλλά και στην Κύπρο, όπου υπάρχει μια ξεκάθαρη παραβίαση της κυπριακής κυριαρχίας, των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, που δεν μπορεί να αφήνει χωρίς αντίδραση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι μία αντίδραση πράγματι θα υπάρξει αρκετά σύντομα και φυσικά υπάρχει ένα επιπλέον πρόβλημα, το πρόβλημα της δραστηριότητας στη Συρία. Οποιαδήποτε. Τι πιστεύετε γι' αυτό, για το γεγονός ότι η Τουρκία εισέβαλε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι λάθος. Οποιαδήποτε μονομερής παρέμβαση σε μία ασταθή χώρα, χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Εθνών, που ταυτοχρόνως θα δώσουν βήμα στην ακραία τρομοκρατία, είναι σαφώς η λάθος στρατηγική. Ναι, αλλά φαίνεται ότι έχει δώσει το πράσινο φως ο πρόεδρος Τραμπ. Και πάλι κατά των Κούρδων, που ήταν η πιο αποτελεσματική σύμμαχη των ΗΠΑ. Κοιτάξτε. Εγώ διαβάζω τις επίσημες δηλώσεις και αυτά που είδα από τον κύριο Πομπέο και ελπίζω ότι αυτή είναι και η επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, που είναι τι, κανένα πράσινο φως δεν δόθηκε για αυτή την εισβολή. Γιατί προσθέτει ένα ακόμα παράγοντα αστάθεια σε ένα ασταθές κομμάτι του κόσμου. Πιστεύετε ότι η Τουρκία διολυσταίνει προς το επίπεδο Πούτιν? Πιστεύω ότι υπάρχει ένα συμφέρον το να κρατήσουμε την Τουρκία στην Ευρώπη. Είναι ένα μακροπρόθεσμο συμφέρον, είναι προς συμφέρον όλων να το πράξουν. Είναι προς συμφέρον της τουρκικής οικονομίας, είναι προς το συμφέρον της τουρκικής κοινωνίας, που φυσικά βρίσκεται υποπίεση, αλλά η Τουρκία είναι ένας δύσκολος πελάτης που δεν παίζει πάντα με τους κανόνες. Οι κανόνες είναι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Ήμουν στην Αίγυπτο πριν από 2-3 μέρες και είχαμε ένα νέο πλαίσιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, Ιορδανίας, Λιβάνου. Και υπάρχει ένα γενικό πιστεύω ότι αν θέλουμε να επωφεληθούμε από την εξόρυξη δρόμων ανθράκων, για παράδειγμα, στην περιοχή, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο συνεργασίας και φυσικά πρέπει να συμφωνήσουμε στο τι ανήκει σε ποιον. Και αυτό που ανήκει στην Κύπρο, ανήκει στην Κύπρο. Τελείωσε. Ανήκει στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Δεν ανήκει στην Τουρκία. Δεν μπορείς απλώς να πεις, ωραία, θέλω να φέρω ένα δικό μου πλοίο να κάνω εξόριξη από αυτό είναι δικό μου, επειδή δεν αναγνωρίζεις ένα κράτος. Εσείς αναφερθήκατε σε αναδυόμενες δυνάμεις που δεν μοιράζονται τα δημοκρατικά, πιστεύω. Η Κίνα, νομίζω ότι είναι ο ιδιοκτήτης του λιμανιού του Πειραιά, εν πωλής. Τι πιστεύετε για την ανάδοση της Κίνας και τι πιστεύετε για την στροφή του Προέδρου Τσι, τι πιστεύετε για την επέκταση της Κίνας στην ανησυχία? Και θα ανοίξω τις ερωτήσεις στο κοινό σε πολύ λίγο. Αν έχετε ερωτήσεις, παρακαλώ, κρατήστε τις. Η Κίνα είναι ένας μεγάλος επενδυτής στην Ελλάδα. Επένδυσαν στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν μια επιτυχημένη επένδυση. Είναι μια επένδυση που ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες, την ενθαρρύναμε. Όταν είχαμε ζητήματα με τους Κινέζους σε σχέση με μια επέκταση που ζήτησαν, διαβουλευτήκαμε με την τοπική κοινότητα και είπαμε δεν είμαστε έτοιμοι να το εγκρίνουμε αυτό ακόμα. Δεν λέμε ότι θα το κάνουμε στο μέλλον, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα. Άρα, δεν είναι ότι δεν είμαστε ανοιχτοί, αλλά έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο κανόνων. Και στο τέλος της ημέρας αυτή η επένδυση ήταν καλή για την ελληνική οικονομία, αναβάθμισε τον λιμένα και δημιούργησε πολλές νέες θέσεις εργασίας. Ταυτοχρόνως, εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις ξένες επενδύσεις από παντού. Δεν θέλουμε να εξαρτώμεθα από μία μόνο ξένη δύναμη και φυσικά καλωθορίζουμε τις αμερικανικές επενδύσεις. Στην Ελλάδα έχουμε δύο εταιρείες που ενδιαφέρονται για το ελληνικό. Ξέρετε, ο πρόεδρος Τσι φτιάχνει ένα συγκεκριμένο κράτος επιτήρησης στην Κίνα. Ανησυχούν οι υπέρμαχοι της δημοκρατίας στον κόσμο. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι γενικά μιλώντας, η ιδέα ότι μπορούμε να έχουμε κάποιους αλγορίθμους στα συστήματά μας για να ελέγχουν την καθημερινότητά μας είναι κάτι εξαιρετικά ανησυχητικό. Ξέρετε, η τεχνολογία είναι εδώ όμως. Και η όλη λογική υπάρχει. Γι' αυτό η Ευρώπη ήταν στην προμετωπίδα της προστασίας δεδομένων. Και γι' αυτό εμείς
στην Ελλάδα. Παίρνουμε πολύ σοβαρά την προστασία προσωπικών δεδομένων. Πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να είναι ένα μοντέλο σχετικά με το πώς μπορεί κανείς να χτίσει μια δημοκρατία που προστατεύει τα καθημερινά δικαιώματα, τα προσωπικά δικαιώματα που γίνονται όλα και πιο σημαντικά σε αυτό το ψηφιακό μας κόσμο, ως μια τάση. Και επιπλέον η Ευρώπη έχει αναλάβει την ηγεσία σε ό,τι αφορά την ρύθμιση συγκεκριμένων εταιριών με σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι στην Ευρώπη είμαστε στην προμετωπίδα πολλών σημαντικών δημοσίων πολιτικών και δημοσίου διαλόγου που θα διαμορφώσουν τον κόσμο της επόμενης δεκαετίας. Τέλος, παρακαλώ, πείτε μου δύο λόγια σχετικά με την ελληνική ανθρωπιά. Στη Λέσβο, για παράδειγμα, στο πικ της κρίσης, εξεπλάγει για την υποδοχή των προσφύγων. Οι ευρωπαϊκές χώρες, Πολωνία, Ουγγαρία, δεν έχουν μετανάστες, αλλά αντιτίθεται εντελώς στην υποδοχή προσφύγων. Μα στην Ελλάδα, τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ακόμη και εν μέσω βαθιάς κρίσης αντισταθήκατε στη σύγχρονη τάση και κρατήσατε τη δυνατότητα να κοιτάξετε τα ανθρώπινα όντα στα μάτια, κατανοήσατε ότι οι άνθρωποι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και επίσης, η Ελλάδα αποδείχθηκε πολύ ανοιχτή και δεκτική. Γιατί η ελληνική ανθρωπιά ήταν τόσο ανθεκτική στην τάση παρά τις δυσκολίες? Αυτοί είμαστε και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Αποδείξαμε ότι είμαστε ιδιαιτέρως ευαίσθητοι στις ανθρώπινες δυσκολίες και το καταδείξαμε ξανά και ξανά. Ενώ ταυτόχρονα, και θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας, αυτό, ξέρετε, δεν θα έπρεπε να ειδωθεί ως μια αδυναμία του ελληνικού κράτους να προστατεύσει τη δική του περιοχή. Στείλαμε το σήμα τα προηγούμενα χρόνια ότι ο ευκολότερος τρόπος για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι διά της χώρας μας. Φυσικά, θα φροντίσουμε ένα ναυάγιο αν συμβεί στο Αιγαίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε υποχρέωση έναντι των πολιτών μας να διαχειριστούμε αυτό που δεν είναι πλέον ένα πρόβλημα προσφύγων, αλλά ένα πρόβλημα οικονομικών μεταναστών. Και νομίζω ότι η Ελλάδα είναι μια εθνικά ομοιογενής κοινωνία, αλλά σταδιακά αλλάζει και πράγματι, όπως προείπα στο Κοινοβούλιο, έχουμε την ικανότητα να ενσωματώσουμε πρόσφυγες στην κοινωνία μας. Το έχουμε κάνει και παλαιότερα επιτυχημένα. Αισθάνομαι ανήσυχος όταν βλέπω ευρωπαϊκές χώρες που θέλουν να υποφεληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο της συμμετοχής στη ζώνη Schengen, αλλά μας λένε ότι δεν έχουμε προχρέωση να δεχθούμε ούτε έναν πρόσφυγα. Δεν είναι αυτό εξοργιστικό? Ναι, είναι εξοργιστικό και δεν ξέρω αν μπορεί πλέον να γίνει ανοιχτό. Για παράδειγμα, υπάρχει πολλή υποκρισία εδώ. Προσπαθήσαμε να ασχοληθούμε με την πιο ευαίσθητη πτυχή της κρίσης, προσφυγικής κρίσης, που είναι τα παιδιά και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Εμείς φροντίσαμε χιλιάδες ασυνόδευτα ανήλικα και προσπαθήσαμε να βρούμε ένα πλαίσιο συνεργασίας και έτσι μπορέσαμε να πούμε στους Ευρωπαίους ότι έχουμε 3.000 ασυνόδευτους ανηλίκους. Ας βρούμε έναν τρόπο να τους στείλουμε σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Τι θα συνέβαινε στην Πολωνία αν δέχονταν 100 ασυνόδευτα ανηλίκα? Τίποτα κακό δεν θα συνέβαινε στην Πολωνία. Και πάλι υπάρχει μια γενική απόρριψη ότι δεν θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό. Είναι ένα νιέτ. Ναι, ένα διαρκές όχι. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια γενική συνένεση στην Ευρώπη ότι αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί πλέον να γίνει ανεκτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με δικαιώματα υποχρεώσεις. Τα πλούσια κράτη βοηθούν τις ευρωπαϊκές οικονομίες, αλλά υπάρχουν και υποχρεώσεις. Μπορεί να είσαι ανθρώπινος, αλλά μπορεί να είσαι αυστηρός και απόλυτος σε σχέση με το μεταναστευτικό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Σαφώς έχουμε δηλώσει ότι η δική μας πολιτική για τη μετανάστευση είναι τελείως διαφορετική από τη μη πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης. Και για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει μία πολιτική. Δηλαδή, είπαμε στους Έλληνες πολίτες ότι θέλουμε να αλλάξουμε τους κανόνες ασύλου, ότι
θέλουμε να λάβουμε καλές αποφάσεις. Εάν δικαιούσε άσυλο, τότε μπορείς να μείνεις εδώ και έχουμε την ικανότητα να σε ενσωματώσουμε, να σε ενσωματώσουμε την κοινωνία. Αλλά αν δεν δικαιούσε άσυλο, θα σε στείλουμε πίσω. Διότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος να σπάσεις τον κύκλο, τον φαύλο κύκλο των διακινητών. Εάν οι άνθρωποι ξέρουν ότι θα σταλούν πίσω, ξέρουν ότι θα χάσουν τα χρήματά τους. Εάν είναι πραγματικοί πρόσφυγες πολέμου και διώξεων, φυσικά θα τους έχουμε εδώ. Αλλά αν είσαι μόνο οικονομικός μετανάστης, η απάντηση είναι όχι. Όχι, δεν μπορεί να φύγει. Δύο ερωτήσεις μόνο πολύ γρήγορα για τον κύριο Πρωθυπουργό. Ποιος έχει ερώτημα, παρακαλώ. Ναι, βλέπω ένα χέρι εκεί, παρακαλώ. Εάν συμφωνείτε, ναι, βεβαίως συμφωνώ. Ονομάζομαι Ιντ και είμαι από τη Γαλλία. Έχω ένα πολύ απλό ερώτημα. Μιλάμε πολύ για την επανέδραση της δημοκρατίας και τούτο σημαίνει ότι αναζητούμε νέους ανθρώπους να την επανεπινοήσουν. Μιλάμε για το μέλλον της δημοκρατίας. Αλλά στη Γαλλία, αλλά και σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές ή μη, ή για στη ΣΥΠΑ δηλαδή, οι νέοι άνθρωποι είναι πολύ συντηρητικοί. Δηλαδή, όχι όλοι, αλλά αρκετοί από αυτούς είναι συντηρητικοί, γιατί αισθάνονται ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών κτλ. Είναι κάτι προαιρετικό. Το ερώτημά μου λοιπόν για εσάς είναι το εξής. Ως νεοεκλογής πρωθυπουργός, πώς σκοπεύετε να εμπλέξετε αυτούς που είναι 20 και 30 ετών στην πολιτική σας και πώς εσείς θέλετε να τους κάνετε να εμπλακούν στην πολιτική. Ευχαριστώ. Ίσως να πάρουμε δύο ερωτήματα και μετά να απαντήσω μαζί. Ωραία, μία ακόμα ερώτηση για να απαντήσουμε αμφότερες. Εμπλοκή των νέων ανθρώπων. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Παρακαλώ και τον κύριο Πρωθυπουργό. Ναι, υπάρχει μία στο βάθος. Πολύ ωραία. Γεια σας. Ονομάζομαι Άριαν και είμαι από το Αφγανιστάν. Ζούσα σε ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα, όπου υπάρχει ένα ασφαλές μέρος για τους πρόσφυγες. Και εμείς αντιμετωπιστήκαμε με δημοκρατικό τρόπο. Το πρώτο πράγμα που κάνατε ήταν ότι κλείσατε το City Plaza, εκεί που μέναμε. Και εγώ, αλλά και άλλοι πρόσφυγες, εγώ και η οικογένειά μου, μείναμε στους δρόμους, αφού κλείσατε το City Plaza. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω, ποια θα είναι η πολιτική της κυβέρνησής σας στους πρόσφυγες και σε όσους αιτούνται άσυλο. Ευχαριστώ. Ωραία. Για να απαντήσουμε. Πρόσφυγες και νέοι. Ωραία. Λοιπόν, σε σχέση με τους πρόσφυγες, εμείς παρέχουμε όσο πιο ανθρώπινες συνθήκες γίνεται για όλους όσοι αιτούνται άσυλο σε αυτή τη χώρα. Και πράγματι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το πράξουμε. Αλλά δεν θα δεχτώ ως Πρωθυπουργός οι πρόσφυγες να επωφελούνται από τα δίκτυα παρανόμων δραστηριοτήτων, να μένουν σε υποκατάληψη κτίρια και πάντοτε, τι εννοείται υποκατάληψη κτίρια. Είχαμε πολλά παραδείγματα στην Ελλάδα, στην περιοχή των Αθηνών, όπου υπήρχαν κτίρια τα οποία καταλαμβάνονταν από αναρχικούς, όπου η αστυνομία ποτέ δεν επενέβαινε. Και ξέρετε, οι πρόσφυγοι ζούσαν εκεί σε τρομακτικές συνθήκες. Είπαμε, όχι, θα σας μετακινήσουμε από εδώ σε ανθρώπινες συνθήκες και καταστάσεις. Και αυτό που θα ήθελα επίσης να κάνω είναι να διασφαλίσω ότι οι αιτήσεις ασύλου λαμβάνουν επεξεργασίας εγκαίρως. Άρα, η τελική απόφαση θα λαμβάνεται σχετικά με το αν κάποιος είναι πρόσφυγας και αν δικαιούται ένα συγκεκριμένο στάτους καθεστώς προστασίας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ή εάν αυτό δεν συμβαίνει. Τούτο διότι έχουμε πολλούς ανθρώπους που έρχονται, για παράδειγμα, από το Αφγανιστάν, οι οποίοι είναι θύματα διώξεων και εδώ θα έλεγα ότι κάθε περίπτωση ασύλου κρίνεται μεμονωμένα. Δεν υπάρχει γενική απόφαση, αλλά υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις όπου αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που δεν δικαιούνται άσυλο. Ναι, αλλά μια νέα γυναίκα, ένα νέο κορίτσι βρίσκεται στον δρόμο, όπως η κυρία που με ρώτησε. Τι θα πείτε στην οικογένειά της? Κοιτάξτε, θέλω να μιλήσω με την οικογένειά της και να δω πού μπορεί να στεγαστεί. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες φυσικά. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες αυτής της περίπτωσης. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί. Και πολύ συχνά
παρά την αντίδραση της τοπικής κοινότητας και των δημάρχων, για να φροντίσει τους πρόσφυγες με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Εάν κάνουμε λάθη, είμαστε εδώ να το διορθώσουμε. Αλλά δεν θα δεχτώ ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος ότι δεν δαπανούμε αρκετούς πόρους για να στεγάσουμε τους πρόσφυγες με ανθρώπινο τρόπο. Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι η Ελλάδα, αυτή η χώρα, δεν μπορεί πάντοτε να μένει σε μια κατάσταση όπου δεχόμαστε 5.000-6.000 ανθρώπους που διευθύνουν το Αιγαίο και αναζητούν καταφύγιο και ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον. Θα επαναλάβω αυτό που είπα πιο πριν. Εάν δικαιούστε διεθνή προστασία, θα την λάβετε και θα την λάβετε νωρίτερα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν θα είστε όμοιρος κανενός ή ενός συστήματος. Αλλά αν ο στόχος είναι να έρθει στην Ελλάδα για να ζητήσετε ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον, φοβάμαι ότι δεν είμαστε σε θέση ως χώρα να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Είμαι πολύ σαφής, ήμουν σαφής στο Κοινοβούλιο, ήμουν σαφής με τον ελληνικό λαό και πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ συνεκτική πολιτική προς αυτό. Τώρα για το άλλο ερώτημα. Την εμπλοκή των νέων. Η προφανής απάντηση είναι να δώσουμε την ευκαιρία στους περισσότερους νέους να συμμετάσχουν στην πολιτική. Είναι μια απόφαση που έχουμε λάβει σε ανώτερο επίπεδο. Έχουμε μια πολύ καλή νεολαία. Μίλησα στο συνέδριο της νεολαίας τις προηγούμενες μέρες. Είδα ενεργό συμμετοχή νεολαίων στην πολιτική. Εμείς συμπεριλάβαμε πολλούς νέους στη δική μας λίστα, λίγοι, μάλλον κάποιοι εξελέγησαν στο Κοινοβούλιο και οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν ότι η εμπλοκή μέσω των παραδοσιακών διάβλων, όχι μόνο μέσω της ιδιότητας του πολίτη, που ενθαρρύνω άπαντες να κάνουν, έχει επίσης νόημα. Δηλαδή, αλλάζεις τον κόσμο με το να συμμετέχεις μέσω του υπάρχοντος συστήματος, όχι μόνο μέσω της διαμαρτυρίας. Φυσικά, οι νέοι πάντοτε είναι πολύ συμμετοχικοί και θέλουν να εμπλέκονται τα κοινά. Ανησυχώ όμως για ένα γενικό πιστεύω μεταξύ πολλών νέων ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, όλοι οι πολιτικοί είναι οι ίδιοι, αλλά ποια είναι η εναλλακτική? Η απάθεια δεν είναι εναλλακτική. Στο τέλος της ημέρας, η αντιπροσωπευτική δημοκρατία λειτουργεί, διότι δίνει το δικαίωμα σε όλους όσοι συμμετέχουν να λάβουν αποφάσεις για το δικό τους μέλλον και το μέλλον των ζώων τους. Εάν δεν συμμετέχεις, τότε δεν θα μπορεί κανείς να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Κυριάκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.